Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους των συνδικάτων και των μαζικών φορέων της Αττικής, καλωσορίζουμε την αγωνιστική δημοτική αρχή της Πάτρας, το εργατικό κέντρο της πόλης, τα δεκάδες σωματεία και μαζικούς φορείς. Ενώνουμε τη φωνή και τον αγώνα μας για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στους πόλεις μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Φτάνει πια! Απαιτούμε λύσεις! Σας επιστρέφουμε τη συγγνώμη! Είναι υποκριτική και ψεύτικη! Δεν θυσιάζουμε τις ζωές και τα δικαιώματά μας για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι! Δεν ανεχόμαστε τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς που βάζουν σε σημαντικό κίνδυνο τη χώρα μας να μην διατίθονται χρήματα για να ενισχυθούν οι υποδομές, το προσωπικό και τα μέσα που προστατεύουν τη ζωή και το βιος του λαού μας. Δεν ανεχόμαστε τη στιγμή που μετράμε πάνω από 23.000 νεκρούς από την πανδημία και το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, να έχει σχεδόν καταρρεύσει, η κυβέρνηση να συνεχίζει την προκλητική ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. Αποτελεί πραγματική πρόκληση να μην μπορούν χιλιάδες οικογένειες να ζεσταθούν στο χειμώνα μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Εν έτη 2022 να έχουν βρει το θάνατο πάνω από 80 φτωχοί συνάνθρωποι μας από τα πρόχειρα μαγκάλια και τις παπάλαιες σόμπες στην προσπάθειά τους για να ζεσταθούν. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιούν για το ποια κυβέρνηση είχε στη θητεία της τα λιγότερα ή τα περισσότερα θύματα είναι μεγάλη ντροπή που δεν μπορεί να ανεχτεί κανένας άνθρωπος. Δεν δείχνει μόνο την κοινικότητα των αστικών κομμάτων. Επιβεβαιώνει ότι αυτό το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας δεν μπορεί να τελικά να προστατέψει ούτε τις πιο στοιχειώδες οξυμένες ανάγκες του λαού. Το αστικό κράτος αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ανίκανο να αντιμετωπίσει έναν απλό χιονιά. Το επιτελικό κράτος δάφτηκε στο χιόνι, στους χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, στις διαλυμένες συγκοινωνίες, στα αποκλεισμένα νοσοκομεία, στο απόλυτο μπάχαλο που έγινε με τα σχολεία. 5 ημέρες μετά τη χιονόπτωση και ακόμα στην Αττική, χίλιες οικογένειες δεν έχουν ρεύμα. Σε πολλούς δήμους δεν κυκλοφορεί κανείς εκτός από τους κεντρικούς δρόμους, ενώ όλα τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Το κράτος που με διαδικασίες fast track ψηφίζει αντιλαϊκά νομοσχέδια και χαρίζει δισεκατομμύρια στα μονοπόλια, αποδείχτηκε γυμνό να προστατέψει την Αττική από ένα καιρικό φαινόμενο που γνώριζαν με ακρίβεια ότι θα έρθει 6 μέρες νωρίτερα. Όπως ακριβώς συνέβη με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στη Βόρεια Εύβοια και στην Ηλία, στο Μάτι παλιότερα, με τον περσινό χιονιά στην Αττική, με τους σεισμούς στη Σάμο και στην Κρήτη, με τις πλημμύρες στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μάδρα της Αττικής και αλλού. Οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και υποδομές, σε όλους τους κρίκους πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, στην κεντρική διοίκηση και στην πολιτική προστασία, στις περιφέρειες, στους δήμους, οφείλονται στη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους. Στην Αττική, 200.000 οικογένειες έμειναν χωρίς ρεύμα. Αυτό το τεράστιο αριθμό κομμένων παροχών έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν μόλις 150 συνεργεία του εμπορευματοποιημένου ΔΔΕ. Οι περισσότεροι εργολαβικοί και σχεδόν καθόλου εκπαιδευμένοι σε ένα δίκτυο διανομής που είχε να συντηρηθεί ολοκληρωμένα πάνω από 20 χρόνια. Τα στοιχεία που δίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας είναι αποκαλυπτικά. Το 2009 διατίθονταν σε όλη την Ελλάδα για ενισχύσεις και βελτιώσεις του δικτύου ενέργειας
174 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2018 μόλις 54 εκατομμύρια και σήμερα ακόμα πιο λίγα. Ο ιδιωτικοποιημένος από το ΣΥΡΙΖΑ Τρενοσέ, που παίρνει πρίκα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την τσέπη του ελληνικού λαού για τις υποτιθέμενες άγονες γραμμές, εκτροχιάστηκε στην πρώτη κακοκαιρία. Την ίδια στιγμή που στην περιφέρεια Αττικής το 5 εκατομμυρίων διαθέτει μόλις 3 εξιονιστικά, ενώ οι Δήμοι δεν έχουν επαρκή αριθμό προσωπικού και φορτηγών ούτε να μαζέψουν τα κλαδιά από τους δρόμους. Τα προβλήματα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών θα τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Γιατί τα έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισμικής προστασίας δεν δίνουν κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και το αστικό κράτος επιλέγει να αποψηλώνει αυτούς τους τομείς και να ιδιωτικοποιεί εκείνα τα τμήματα στην ενέργεια, στο νερό, στις μεταφορές, στην τοπική διοίκηση που προσφέρουν κέρδος στους ιδιώτες. Οι εγκληματικές ευθύνες είναι διαχρονικές και είναι όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ. Και αντί όλοι αυτοί να ψάχνουν να βρουν τρύπα να κρυφτούν, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν το θράσος να στείλουν μια νέα κοκορομαχία στη Βουλή για να ξεγελάσουν και να προσανατολίσουν το θυμό του λαού μας σε νέες αυταπάτες κυβερνητικής διαχείρισης. Γιατί η ανικανότητα όπου υπάρχει και η έλλειψη σχεδίου έχει αφετηρία το γεγονός ότι τα κόμματα του κεφαλαίου θυσιάζουν τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όταν τα αστικά κόμματα αναγάγουν σε γραμμή άμυνα στην ατομική ευθύνη, σημαίνει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν τίποτα ουσιαστικό, γιατί κοστίζει. Όμως δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού από όλες τις φυτικές καταστροφές, με επαρκή χρηματοδότηση μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, όπως έκανε ο λαός της Βόρειας Εύβοιας, όπως κάνει ο λαός της Πάτρας, όπως έκαναν πολλοί πρωτοπόροι αγωνιστές και κομμουνιστές εδώ στην Αττική Οδό, προσφέροντας το πιο απλό, λίγο νερό και λίγο τροφή σε όσους ήταν για ώρες αποκλεισμένοι και ξεχασμένοι από την ιδιωτική εταιρεία και το κράτος. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να περιμένει από σωτήρες για ουσιαστική λύση έξω από τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και της ταξικής πάλης, έξω από τον δρόμο της αλληλεγγύης. Καλούμε τα συνδικάτα της Αττικής, της Πάτρας και όλης της Ελλάδας να οργανώσουν τον αγώνα τους για την προστασία της ζωής, της υγείας, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων, με νέους αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη, με νέα συλλαλητήρια το Φλεβάρι. Καλό αγώνα!